Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Σοβαρές διαστάσεις προσέλαβε αργά απόψε η υπόθεση των ερευνών για ύποπτες αποφυλακής κρατουμένων. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασίλης Κόκκινος, έδωσε εντολή να επεκταθούν οι έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα για αποφυλακίσεις ατόμων που είχαν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα και όχι μόνο για υποθέσεις ναρκωτικών. Μάλιστα, των ερευνών θα προείσταται ο ίδιος ο κ. Κόκκινος. Με προσωπική παραγγελία του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου κ. Βασίλη Κόκκινου προς τους Προέδρους Εφετών και Πρωτοδικών όλης της χώρας, η έρευνα επεκτείνεται πλέον σε αποφυλακίσεις κρατουμένων για κάθε είδους σοβαρό αδίκημα που έγιναν από το 1988 ως το 1991. Τα στοιχεία θα ερευνήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του κ. Κόκκινου, θα ελεγχθούν αποφυλακίσεις κρατουμένων σε ολόκληρη την Ελλάδα που διώκονταν για αδικήματα όπως ανθρωποκτονία, παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, βιασμό, απάτη, πλαστογραφία, κλοπή και υπεξαίρεση. Το έγγραφο του Πρόεδρου του Αρείου Πάγου αποτελεί την πρώτη του ενέργεια μετά από την ψήφιση τροπολογίας το Σεπτέμβριο του 1991, με την οποία του ανατέθηκαν και αρμοδιότητες επιθεωρητή. Έτσι, το σύνολο πλέον των αποφυλακίσεων μαζί με τα ονόματα των δικαστών που πήραν τις αντίστοιχες αποφάσεις θα τεθούν στο μικροσκόπιο ώστε να ελεγχθεί εξονυχιστικά εάν κάποιες από αυτές δεν έπρεπε να γίνουν. Το όνομα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Φλούδα που ερευνά για τις αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών αναφέρεται στην τελευταία προκήρυξη του ΕΛΑ και της 1ης Μάη. Μια μέρα μετά την απόπειρα εμπρισμού του αυτοκινήτου του, ο κύριος Φλούδας μίλησε στο Μέγκα. Ο κύριος Φλούδας συνεχίζει τις ερευνές του για τις ύποπτες αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών, ενώ σήμερα δεν έδειξε να ανησυχεί για την προχθεσινή απόπειρα τεσσάρων αγνώστων να καταστρέψουν με μολότοφ το αυτοκίνητό του. Το όνομα του κυρίου Φλούδα αναφερόταν και σε πρόσφατη προκήρυξη των οργανώσεων ΕΛΑ και 1η Μάη, σύμφωνα με την οποία ο θόρυβος που γίνεται τελευταία για τους δικαστές έχει σαν στόχο την απόκρυψη του αληθινού τους ρόλου. Δεν θα το σχολιάσω, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς και ο καθένας ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε συνδυασμό με την προχθεσινή ενέργεια με την μολότοφ στο αυτοκίνητό σας, πιστεύετε ότι διατρέχετε κάποιο κίνδυνο? Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω και υπόψη μου πώς έγινε ακριβώς. Λαμβάνετε κάποια μέτρα προφυλάξεως? Δεν ξέρω. Δεν τα λαμβάνω εγώ. Τα πρόσωπα των τριών αποκατών του ΕΛΑ και της 1ης Μάη αποτυπώθηκαν στα μάτια πολλών αυτοπτών μαρτύρων που τους είδαν να προετοιμάζουν και να θέτουν σε εφαρμογή την απόπειρα μαζικής δολοφονίας των 20 αστυνομικών στο Θησίο. Έτσι, για πρώτη φορά, τα σκίτσα που σχεδιάστηκαν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία πλησιάζουν σε πιστότητα 85% τα πραγματικά πρόσωπα των τρομοκρατών. Από τις ακριβείς περιγραφές προέκυψαν και νέα στοιχεία για τη δράση της τρομοκρατίας. Δύο από τους τρομοκράτες του ΕΛΑ συμμετείχαν σε δολοφονικές επιθέσεις τις 17 Νοέμβρη. Ο πρώτος από τους τρομοκράτες που το σκίτσο του έδωσε η ασφάλεια, ηλικίας 35 με 40 ετών, ύψος 1,65, βάρος 70 κιλά, με κοντά μαύρα ίσια μαλλιά, σκούρα μάτια, γυμνασμένος, που φορούσε μαύρο δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά μοιοπίας με μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, είχε πάρει μέρος και στη δολοφονία του Αλέξανδρου Αθανασιάδη την 1η Μαρτίου του 1988 στη λεωφόρο Κηφισίας στο φανάρι της Φιλοθέης. Συνεργάτης του από προηγούμενο σκίτσο της ασφάλειας ήταν αυτός ο άνδρας. Ο δεύτερος άνδρας ηλικίας 30 ετών, ύψος 1,85, βάρος 80 κιλά, με πυκνά σπαστά καστανά μαλλιά, πρόσωπο καθαρό χλωμό, μάτια καστανά, εμφάνιση αριστοκρατική, κανονική σωματική διάπλαση, που φορούσε καφέ δερμάτινο μπουφάν, καφέ ανοιχτό υφασμάτινο παντελόνι και καφέ παπούτσια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμμετείχε στην επίθεση κατά του κυρίου Βάρδη Βαρδινογιάννη που είχε γίνει στις 20 Νοεμβρίου του 1990 στην περιοχή της Εκάλης. Αυτός είχε συνεργαστεί στην επίθεση εκείνη με τον επωνομαζόμενο οδηγό. Για τον τρίτο άνδρα που το σκίτσο του έδωσε η ασφάλεια, ηλικία 40 με 42 ετών, ύψος 1,75 με 1,77, βάρος 85 κιλά, σπαστά σκούρα καστανά μαλλιά, καθαρό πρόσωπο, γεροδεμένος και με μουστάκι, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έχει πάρει μέρος και σε άλλες επιθέσεις. Ένα βήμα πριν από τον εμφύλιο η Αλβανία. Η κατάσταση είναι δραματική καθώς η εξέγερση χιλιάδων πεινασμένων και εξαθλειωμένων πολιτών επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά το Πόγραδετς και τη Λούσνια, μάχες για λίγο ψωμί έγιναν απόψε και στην πόλη Πεκίνη, ενώ στο Δυράχιο χιλιάδες Αλβανοί πολιορκούν δύο ξένα πλοία αναζητώντας το δρόμο της φυγής. Εκατοντάδες πεινασμένοι Αλβανοί συγκρούστηκαν χθες με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην πόλη Πεκίνη. Προηγουμένως, το πεινασμένο πλήθος εισέβαλε σε δύο αποθήκες τροφίμων, τις λαϊλάτισε και μετά έβαλε φωτιά. Επιτόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και επακολούθησαν συμπλοκές, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν 6 άτομα, ανάμεσά τους 3 αστυνομικοί. Ένταση επικρατεί και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, ενώ έντονη είναι η παρουσία του στρατού. Χθες οι αστυνομικές αρχές έκλεισαν το λιμάνι στο Δυράχιο, επειδή χιλιάδες Αλβανοί στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τη βία επιχείρησαν να μπουν λαθρέα σε δύο ξένα πλοία. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους πλοιάρχους να αποκλέψουν αμέσως.
Αυστηροί έλεγχοι γίνονταν όλη την ημέρα στους δρόμους για να εντοπιστούν οι υποψήφιοι λαθρομετανάστες, ενώ η αστυνομία με μεγάφωνα ειδοποιούσε τον κόσμο να μην πλησιάσει στο λιμάνι. Η κυβέρνηση συνεδρίασε χθες εκτάκτως και αποφάσισε την επιβολή μέτρων ώστε να σταματήσει η βία. Σε λιγότερο από 24 ώρες από τώρα τίθεται σε ισχύ ο νόμος για την απελευθέρωση της αγοράς πετρελαιοειδών. Ωστόσο, σύγχυση επικρατεί για το πότε ακριβώς θα ακριβίνουν βενζίνη και πετρέλαιο. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Βιομηχανίας δεν θα ορίσει ανώτατες τιμές πριν από την προσεχή Πέμπτη. Οι αρμόδιοι δεν μπορούν να πούν με σιγουριά τι θα γίνει. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν οι τιμές. Ούτε οι πρατηριούχοι έχουν ενημερωθεί. Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμη. Δεν ξέρουμε. Θα το μάθουμε από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση. Για να αποφευθούν τα προβλήματα, το Υπουργείο Βιομηχανίας προσανατολίζεται να επιτρέψει την αλλαγή των τιμών από την ερχόμενη Πέμπτη. Η ανωτάτη τιμή καταναλωτού υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από τις σημερινές τιμές περίπου 7 δραχμές. Οι επικρατέστερες τιμές στα βενζινάδικα την Πέμπτη θα είναι σούπερ 138 με 140 δραχμές, απλή και αμόλυβδη βενζίνη 128 με 130, το πετρέλαιο κίνησης 91 έως 92. Πετρέλαιο θέρμανσης δεν υπάρχει, οπότε τις πρώτες μέρες τουλάχιστον οι καταναλωτές θα αναγκαστούν να αγοράζουν το ακριβότερο πετρέλαιο που προορίζεται για την κίνηση των αυτοκινήτων. Όχι, είπαν οι Σκοπιανοί, στην πρώτη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να αλλάξουν τον ψευδεπίγραφο τίτλο της Μακεδονίας, πρωτοβουλία που ανέλαβε η Πορτογαλική Προεδρία. Τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, ο προεδρεύων Πορτογάλος Υπουργός Εξωτερικών Ντέους Πινέιρο θα ενημερώσει τους 11 συναδέλφους του για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής. Στο μεταξύ, από τη Ρώμη και από την Χάγη εκδηλώνονται ως αντιπερισπασμός στο μποϊκοτάζ που γίνεται στην Ελλάδα για τα Ολλανδικά και τα Ιταλικά προϊόντα, απειλές για οικονομικά και πολιτικά αντίπεινα. Και πριν από λίγο, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρουντ Λούμπερς χαρακτήρισε το ελληνικό μποϊκοτάζ απέσιο και κακοήθες. Δεν είχα κανένα λόγο να ζητήσω συγγνώμη από τους Ολλανδούς για τον μποϊκοτάζ, γιατί αυτό δεν κινείται από την κυβέρνηση, αλλά από ιδιώτες, είπε ο Αντώνης Σαμάρας σήμερα το πρωί, λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, μιλώντας σε συναδέλφους του Υπουργού. Στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι καμία χώρα της κοινότητας δεν θέλει το κακό της Ελλάδας. Συμπλήρωσε δε ότι πιστεύει πως η ΕΟΚ θα τηρήσει τις αποφάσεις της για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί μια δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας ώστε να αναγνωριστεί. Τόσο στο Ολλανδικό όσο και στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν γίνει ήδη την τελευταία εβδομάδα μελέτες για την έναρξη αντιμποϊκοτάζ. Σε άλλες πληροφορίες από πηγές του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι ο κ. Βαντενμπρούκ σκέπτεται να θέσει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της κοινότητας τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες θέμα άμεσης αναγνώρισης των Σκοπίων. Η κυβέρνηση πάντως συνιστά. Ψυχραιμία. Οι διαμαρτυρίες των Αθηναίων έφτασαν απόψε ως τη Χάγη με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έκανε στην κεντρική αγορά ο Ολλανδός δημοσιογράφος Άλμπερτ Κόραν. Η δυσκολία των Ολλανδών δημοσιογράφων φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη μέσα στην κεντρική αγορά. Οι Ολλανδοί λένε ότι έχετε Ολλανδικά κρέατα και δεν τα λέτε. Είσαι Ολλανδός, σε βλέπω εγώ. Παίρνεις τα Ολλανδικά προϊόντα. Όχι, δεν παίρνω. Είναι μποϊκοτάζ κανείς. Γιατί να μην το κάνω, να το κάνω λέει. Πώς χαρακτηρίζουν οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι τη στάση των Ελλήνων καταναλωτών? Νομίζω, αν ήμουν Έλληνας, θα έλεγα ακριβώς το ίδιο. Σε συγχαρώ για αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να τα πω για την Ολλανδική τηλεόραση, γιατί θα μου κάνουν κάτι κακό. Σε οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκαν οι κτηματικές διαφορές μεταξύ τριών αδελφών στην Κατούνα Ετωλοακαρνανίας. Οι Γιώργος και Θόδωρος Θεοδόρου έστησαν καρτέρι χθες το πρωί στον αδελφό τους Επαμινώντα, τον οποίο πυροβόλησαν τρεις φορές με κυνηγετική καραμπίνα και τον εγκατέλειψαν νεκρό στο κτήμα τους. Σε αυτό εδώ το σημείο, στις 8 και 4 σήμερα το πρωί, τα δύο αδέρφια είχαν στήσει θανάσιμη ενέδρα στον αδελφό τους. Ο Θεοδόρου, που ήταν ανήπαντρος, περνούσε και σήμερα όπως κάθε πρωί με τα ζώα του από τον τόπο του Φωνικού, όταν τα φυσίγγια της κυνηγητικής καραμπίνας του τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο Επαμινώντας Θεοδόρου ξεψύχησε επί τόπου, ενώ οι δράσεις στράπηκαν σε φυγή και παραμένουν μέχρι αυτή τη στιγμή ασύλληπτοι. Οι κάτοικοι της ήσυχης κατά τα άλλα Κομόπολης, Κατούνας και Ολλακαρνανίας αρνήθηκαν να πούν οτιδήποτε στην κάμερα, αποτρέποντάς μας με τη χαρακτηριστική φράση «Είναι υπόθεση μεταξύ αδελφών». Ο δεύτερος αδελφός του θύματος, Τομάς, που ήταν από τις μάρτυρες στο Φωνικό, συντετριμμένος, έχει κλεισί στο σπίτι του και έτσι στάθηκε αδύνατο να μας μιλήσει. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πάρει όλα τα μέτρα κατά του Ιράκ χωρίς να αποκλείει και τη χρήση βίας μετά την απόψινή άρνηση της Βαγδάτης να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του οργανισμού για την άμεση καταστροφή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυράβλων ΣΚΑΔ. Τις δηλώσεις αυτές έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Τόμας Πίκερινγκ, ενώ από στιγμή σε στιγμή αναμένεται και επίσημο ανακοινωθέν. Η καταστροφή των εξοπλισμών θα έπρεπε να είχε αρχίσει την Τετάρτη. Μετά όμως από την κολλησιεργία των Ιρακινών, τους δόθηκαν δύο φορές 24 ώρες παρατάσεις. Η τελευταία παράταση ήταν μέχρι τις 9 ώρα Ελλάδος απόψε. Λίγο πριν λήξει όμως, οι Ιρακινοί ανακοίνωσαν με επιστολή τους προς τον ΟΗΕ ότι δεν θα υπακούσουν στο αίτημα του οργανισμού. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για τη διευθέτηση της κρίσης στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες της ΕΟΚ και της ΔΑΣΕ, ενώ Τεχεράνη και Άγκυρα προσπαθούν να βάλουν πόδι στην περιοχή.
Οι εξελίξεις στον μουσουλμανικό νότο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει με την ηγεσία του Ιράν ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που αναχωρεί σήμερα για την Τεχεράνη. Η διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη ζήτησε χθες από τα 48 κράτη-μέλη της να επιβάλλουν εμπάργο όπλων στις αντιμαχόμενες πλευρές στον Αγκόρνο Καραμπάχ, ενώ ανέθεσε στον Τσεχοσλοβάκο Υπουργό Εξωτερικών να μεσολαβήσει για την εφαρμογή εκεχηρίας, την επιστροφή των προσφύγων και την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, συναντήθηκε χθες με Αρμένιους αξιωματούχους στην προσπάθειά του να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους Αρμένιους και τους Αζέρους. Η διπλωματική παρέμβαση του Ιράν θορύβησε την Άγκυρα, η οποία έστειλε εσπευσμένο στον Μπακού και στο Ερεβάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Τσετίν. Εν τω μεταξύ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Για δεύτερη συνεχή βραδιά, ο ελληνικός αθλητισμός γιορτάζει. Μόλις 61 λεπτά χρειάστηκε απόψε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού για να γράψει ιστορία. Μετά από εκπληκτική εμφάνιση, νίκησε την Τζέσικα Μόσκα των 13 ευρωπαϊκών τίτλων με 3-0 σετ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που ξαναέζησε μέρες Ευρωμπάσκετ 87, όπως άλλωστε βλέπετε κι εσείς. Και σε 19 ώρες παίζει στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης κόντρα στην Ιταλική Μεσατζέρο Ραβένα. Τα πανηγύρια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεχίστηκαν και συνεχίζονται και αυτή την ώρα στους δρόμους του Πειραιά. Για τον απόψινο θρίαμβο του Ολυμπιακού, η Φωτεινή Παπαγεωργίου μας ενημερώνει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός έκανε το θαύμα, έκανε το όνειρο πραγματικότητα και τους 17.000 εκρηκτικούς φιλάθλους του να παραμιλούν. Οι παίκτες του Γιάννη Λάιου, πριν από λίγη ώρα στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκησαν την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 3-0 σετ σε 61 λεπτά, μια νίκη σταθμό στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ. Θα ήταν άδικο αν ξεχώριζε κανείς κάποιον από τους Βίλντε, Ουρμπάνοβιτς, Αμαριανάκη, Τριανταφυλλίδη, Μουστακίδη και Ντράγκοβιτς ως καλύτερο. Σε μία ώρα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four έφτασαν εύκολα στη νίκη παραχωρώντας μόλις 19 πόντους στους Ρώσους. Αύριο στις 7 το βράδυ ο Ολυμπιακός συναντά τη Μεσατζέρο Ραβένα στο μεγάλο τελικό του Final Four, ενώ στο μικρό τελικό στις 5 η ΤΣΣΚΑ αντιμετωπίζει τις Κάνες. Καλή τύχη λοιπόν σήμερα στον Ολυμπιακό και πριν τον καιρό μια ακόμα αθλητική είδηση. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη ρεβάν στις 18 Μαρτίου με τον Ερυθρό Αστέρα για το κύπελλο πρωταθλητριών στη Σόφια. Το ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος του Γιουγκοσλαβικού Συλλόγου, Βλαντιμίρ Τσβέτκοβιτς. Με σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό μας εγκαταλείπει σήμερα Σάββατο ο Φεβρουάριος. Η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις που θα είναι αυξημένες στην Νότια Ελλάδα, ενώ ίσως βρέξει το απόγευμα στα νοτιοδυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη και στο Αιγαίο από το μεσημέρι ισχύει. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στο Αιγαίο τοπικά κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 15 βαθμούς. Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτρη, η θάλασσα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και θερμοκρασία από 3 μέχρι 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλύτερος, θα είναι αίθριος, η άνεμοι ασθενείς, η θάλασσα στο θερμαϊκό ήρεμο μέχρι λίγο ταραγμένη και θερμοκρασία από 0 ως 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.